Και τώρα πρέπει να καθαρίσουμε και τον επεξεργαστή. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δηλαδή να μην πέσει πάνω στη μητρική το συγκεκριμένο. Ειδικά αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε όζα αντί για αυτό, τότε σίγουρα δεν πρέπει να πέσει πάνω στη μητρική σας όζα. Λοιπόν, δεν έβγαλα το δαχτυλίδι της ψήκτας, γιατί την ξαναβάλω. Λοιπόν, έχω δει περιπτώσεις όπου ο επεξεργαστής έχει κολλήσει επάνω στην ψύκτρα. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν βάζουμε θερματική πάστα και επειδή η ψύκτρα μας δεν έχει πολύ, ίσως μερικές δεν έχουν πολύ καλά υλικά, καθώς θερμαίνεται ο επεξεργαστής και θερμαίνεται σε μεγάλες θερμοκρασίες, φτάνει να λιώνει το μέταλλο με μέταλλο, το μέταλλο της ψύκτρας με το μέταλλο του επεξεργαστή και κάπως έτσι, για να δοκιμάσουμε και λίγο εδώ. Γενικά θα πρέπει να τον αφαιρέσω, αν και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί νομίζω επειδή είναι ο AM2 συγκεκριμένος, έχει πινάκια πάνω στον εξεργαστή, μπορεί να τα στραβώσω, οπότε καλύτερα η δουλειά μας να γίνει εδώ πάνω όσο περισσότερο και όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, βέβαια θα λερωθείτε, καλό θα είναι να πλύνετε τα χέρια σας αμέσως μετά από αυτό. Ο επεξεργαστής μας καθάρισε και πάλι. Λοιπόν, προσπαθήσω να καθαρίσω λίγο και τα πλάινα. Ώρα και υπομονή. Λοιπόν, και μια τελευταία σταγόνα για να είμαστε σίγουροι. Όπως βλέπετε, το χαρτί της καφετιέρας από το φίλτρο κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, και να ρίξουμε και λίγο από τον εξαγνιστή. Άρεσε πολύ ο εξαγνιστή, έχει πιο πολύ πλάκα. Το purifier. Λοιπόν, σας είπαμε αυτό, φεύγουν, καθαρίζουμε τα τελευταία ψήγματα πάστας που μπορεί να μείνουν. Επίσης το μέταλλο έρχεται σε πολύ καλή κατάσταση για να κάνει επαφή για την καινούργια ψήξη. Καλό θα είναι είτε υδρόψυξη είτε αερόψυξη είτε την κλασική σας ψύκρα του επεξεργαστή να χρησιμοποιείτε θερμαγόγινη πάστα. Η Arctic Clean, συγγνώμη για το θόρυβο, η Arctic Clean 5 είναι η κατάλληλη. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Καθαρός επεξεργαστής, καθαρή ψύκτρα και πάμε στο επόμενο σάδιο να σας δείξω πώς να στρώσετε την πάστα σας.